Καρούνιας για τον Παναθηναϊκό στην αντεπίθεση. Θα κόψει την μπάλα. Δεν θα μπορέσει ο Καραβίδας. Θα σουτάρει και θα στείλει την μπάλα ο Σαραβάκος στα δίχτυα, ευνηδιάζοντας τον Αρβανίτη στη φάση που ξεκίνησε από τον Καρούλια, που γύρισε. Δεν την βρήκε ο Καραβίδας και όπως ερχόταν ο Σαραβάκος με δυνατό δεξιό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Αρβανίτη για να κάνει έτσι το 41ο λεπτό το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Είναι το ένατο κόρνερ για την ΑΕΚ. Εκτελεστής ο Εστερχάζη. Σάντερ που δεν βρήκε και η μπάλα έστρωξε στα δίχτυα ο Πιάς τελικά για να ισοπαρίσει στο 51ο λεπτό στη φάση που ξαναβλέπουμε και που αρχικά από το κόρνερ του Εστερχάζη απέτυχε ο Σάντερ. Ο Πιάς με προβολή και μέσα σε μια στιγμιαία σύγχυση της άμυνας του Παναθηναϊκού έστρωξε την μπάλα στα δίχτυα του Λαφτσή για να ισοφαρίσει και να κάνει έτσι το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Το 73ο λεπτό ο Εστερχάζη στο έμεσο φάουλ, ενώ το σκορ είναι 1-1. Πέρασε η μπάλα, δεν μπόρεσε ο Μαύρος. Σαραβάκος κάνει το δυνατό σουτ και με πλονζόν εξουδετερώνει ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ.